Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ αναδεικνύεται λοιπόν ο σημαντικός ρόλος της αντιπολίτευσης, έτσι κι αλλιώς. Και όσα διαδραματίστηκαν προχθές το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα και έξω από τον χώρο της συνεδρίασης, έχει εγείρει εύλογες, ανησυχίες, αντιδράσεις, διαμαρτυρίες. Θεωρείτε ότι υπάρχει επιστροφή σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ? Ο ρόλος λοιπόν, ναι, να το πούμε, θα φτάσουμε εκεί. Δηλαδή προχθές η Κεντρική Επιτροπή, παρόλη την προσπάθεια που έγινε να μην γίνει Κεντρική Επιτροπή, να μην έχει απαρτία, και ήταν μια οργανωμένη απόπειρα αυτή σαμποταρίσματος του ανωτέρου κομματικού οργάνου του κόμματος, γιατί ήταν εκεί μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και δεν διαπιστεύονται ούτε μέσα ούτε έξω. Καθόντουσαν και μέσα και έξω και παρακολουθούσαν. Ήταν και διάφοροι παρατρεχάμενοι, δεν τους έχω ξαναδεί εγώ αυτούς. Και δεν μπορώ να πω ότι είναι μέλη του κόμματος ή δεν είναι. Τέλος πάντων, οι οποίοι έβριζαν κατά χειδαιότατο τρόπο για να μπορέσει ή να σε αναγκάσουν να πει και εσύ κάτι αντίστοιχο, και ήσαν δύο με κινητά και καταγράφανε για να πούνε μετά να τι είπε ο βουλευτής. Και βέβαια ο κόσμος ξέρετε τι θα πει, όταν ο άλλος βρίζει, να μην πω τώρα το τι λέγανε, αν εσύ του απαντήσω, εγώ ο βουλευτής του απαντήσω. Όχι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, μια κουβέντα από όλα αυτά που λέγανε, τι θα έμενε στο τέλος, η κουβέντα του βουλευτή θα έμενε, όχι του καθενός, ναι. Γιατί ο καθένας του οποίου άλλος έχει δικαίωμα να λέει. Τέλος πάντων, είμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται, η οποία τροφοδοτείται συνεχώς και από συγκεκριμένα κέντρα, και βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε έναν πλήρη από προσανατολισμό. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας? Από πολιτικό υποκείμενο, οι αποφάσεις έχουν πάρει. Τώρα θα πάμε στο συνέδριο και πολύ συντεταγμένα θα πάμε για εκλογές Προέδρου. Τώρα, συνέδριο υπ' αυτά στα συνθήκες, εγώ δεν το βλέπω να γίνεται. Α, λέτε ότι θα αναβληθεί? Προβλέπετε να αναβληθεί? Τι αν είναι να πάμε στο συνέδριο με μαζεμένους όλους αυτούς, δεν ξέρω ποιοι είναι, να σκούζουν και να φωνάζουν και να βρίζουν. Μάλιστα. Δεν έχω καμία διάθεση να πάω στο συνέδριο. Συγγνώμη δηλαδή. Έχω άδικο. Εσείς πώς το βλέπετε? Εσείς θα μπορείτε να παρίσταστε εκεί? Όταν σε κοιτάνε με μισό μάτι να δουν με ποιον είσαι απλώς. Όχι τι λες. Απλώς με ποιον είσαι για να σε βρίσουν. Μα και αν δείτε και στο διαδίκτυο τι εσχρές, την κυριολεξία, προσβλητικές και εικόνες δείχνουνε. Με Παπαδόπουλους και Αγγελωτούς σταυρούς σε πρόσωπα και τα λοιπά, δεν τα ζήσαμε άλλες εποχές αυτές. Ή τα ζήσαμε με τη Χρυσή Αυγή και με άλλα ακραία φαινόμενα. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτά είναι ντροπή. Προσβάλλουν την αριστερά. Η αριστερά σήμερα, και ιδιαίτερως το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, της δημοκρατικής αριστεράς, της αριστεράς που κυβέρνησε, νομίζω ότι έχει υποχρέωση να βρει τον πολιτικό εκείνον προσανατολισμό που θα συμπυκνώνει λύση και μέσα εκεί θα περιλαμβάνει τις ελπίδες και τις προσδοκίες του λαού μας, διότι ο κόσμος ακόμα περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ να βρει λύση, να βρει προοπτική, να δει άσπρη μέρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, για τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος εδώ στο κόκκινο, τομέαρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.